Αν θεωρείτε ότι η Αθήνα σήμερα είναι μια καθαρή πόλη ή όχι, και τι θα κάνετε αν είστε δήμαρχος από την πρώτη μέρα, ώστε να υπάρχει καθαριότητα στην Αθήνα, και επίσης, τα βάζω όλα μαζί, εάν είστε υπέρ της εμπλοκής ιδιωτών στην αποκομιδή των σκουπιδιών, στην καθαριότητα ή όχι και γιατί. Η καθημερινότητα έχει άμεση σχέση με τις πολιτικές των μνημονίων που έχουν ψηφιστεί και που είναι σε ισχύ. Όταν μιλάμε για την καθαριότητα, για το πράσινο, δεν μπορούμε να ξεχνάμε αυτό, τις συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λείπουν 1.200 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. 800 εργαζόμενοι ανακυκλώνονται κάθε 8 μήνες. Η συντήρηση και τα ανταλλακτικά στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Μπακογιάννης τα έχει ιδιωτική εταιρεία. Συρρυκνώνεται το μηχανολογικό του Δήμου. Εάν δεν βάλουμε φραγμό σε αυτή την πορεία συρρήκνωση, υποβάθμιση, αν δεν στηρίξουμε τους εργαζόμενους. Το διευκρινίζετε, θα δούμε, παρακαλώ, αυτό που είπατε. Ιδιωτική εταιρεία. Ξαναλέω, η ιδιωτική εταιρεία έχει τα ανταλλακτικά, μεγάλο μέρος των ανταλλακτικών και τη συντήρηξη σημαντικού στόλου οχημάτων. Γιατί το μηχανολογικό του Δήμου είναι σε διαρκή συρρήκνωση. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια πολιτική υποβάθμιση, συρρήκνωση, υποστελέχωση. Αυτή η πολιτική έχει κόστος. Στα σκουπίδια έχουμε μεικτό σύστημα και το έχουμε και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Την διαχείριση των απορριμμάτων την έχουν ιδιώτες στη φυλή. Και εγώ ρωτάω, γιατί δεν έγινε αποκομιδή από την πηγή 5 χρόνια τώρα από την περιφέρεια την οποία τη διοικεί η κυρία Δούρου και θα γίνει τώρα στην Αθήνα? Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι να ανατρέψουμε μια πορεία συρρήκνωσης ιδιωτικοποίησης, να στηριχτούμε στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, να απαιτήσουμε μόνιμες προσλήψεις, να επανασχεδιάσουμε τα δρομολόγια για άλλη συχνότητα και πυκνότητα σε γειτονιές και φυσικά να διαμορφώσουμε κάποιους όρους υποδομής. Ξέρετε, η Αθήνα δεν έχει αμαξοστάσιο. Το αμαξοστάσιο τελειώνει το 19 και θα βρεθούμε μπροστά σε η άδεια παράταση του αμαξοστάσιου τελειώνει το 19 και θα βρεθούμε μπροστά σε δεδομένα. Η Αθήνα δεν έχει διεύθυνση ανακύκλωσης για να βάλουμε φραγμό στον ιδιώτη που έχει μονοπόλιο στην ανακύκλωση και που το σύστημα των μπλεκάδων είναι προβληματικό και που ο Δήμος βάζει οχήματα, βάζει προσωπικό για να δουλεύει ουσιαστικά για την ανακύκλωση του ιδιώτη. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει μια δημοτική αρχή η οποία θα έρθει σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική της υποβάθμισης, της συρρήκνωσης, της υποστελέχωσης, θα στηρίξει τους εργαζόμενούς της, μπορεί κυριολεκτικά να δώσει τη μάχη της καθαριότητας, αξιοποιώντας το στόλο απορριμματοφόρων που υπάρχει, αξιοποιώντας υποδομές, αξιοποιώντας πρώτα απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο μοχθεί για να διατηρεί την πόλη καθαρή και πρέπει να στηριχτεί. Να έρθω στο θέμα της συγκοινωνίας. Κύριε Λιόπουλε, διερωτώμην πολλές φορές, εάν ζω στα Πετράλωνα και θέλω να κατέβω στο Παγκράτη ή σε κάποια άλλη περιοχή της Αθήνας, πώς θα πάω? Θα πρέπει να αλλάξω 2 και 3 γραμμές λεωφορείου? Μετρό δεν με βολεύει? Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, όσοι έχουμε ταξιδέψει σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, αντιμετωπίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει συχνή επικοινωνία με τα λεωφορεία. Οι γραμμές του μετρό, προφανώς, στις μεγάλες πόλεις είναι πολλές περισσότερες από αυτές που έχουμε στην Αθήνα. Ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό στην Αθήνα στα επόμενα 3, 4, 5 ή 10 χρόνια όταν ολοκληρωθεί το δίκτυο. Προς ώρας όμως υπάρχουν γειτονιές της Αθήνας που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν η μία με την άλλη. Αντιμετωπίζεται αυτό? Συρρήκνωση του στόλου των μπλε λεωφορείων, συρρήκνωση των τρόλεϊ. Στην Κυψέλη, στην Άνω και στη Νέα Κυψέλη υπάρχει πρόβλημα συχνότητας με τα τρόλεϊ. Και αυτά υπάρχουν και σε άλλες γειτονιές. Στην Αθήνα έχουν αμαξοστάσια. Που δεν έχει ο Δήμος αμαξοστάσιο, έχουν αμαξοστάσια. Τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, ο ΙΣΑΠ, το μετρό. Λοιπόν, είναι δουλειά του Δήμαρχου να πιέσει. Γιατί υπάρχει ένα σύστημα αστικών συγκοινωνιών το οποίο μπορεί και πρέπει να καλύψει τα κενά. Μπορεί να καλύψει τις γειτονιές. Δεν συμφωνούμε με ένα σύστημα δημοτικής συγκοινωνίας, γιατί το κόστος για τέτοιες επενδύσεις και τέτοια μεγέθη θα το πληρώσει πάλι ο Αθηναίος. Άρα λοιπόν ένα είναι πίεση για να υπάρχει συχνότητα δρομολογίων και να καλύπτονται οι γειτονιές. Και μπορεί να την κάνει αυτή, έχει την τεχνογνωσία όσα. Δεύτερο θέμα, μπορείς με αυτή την κατάσταση να κυνηγάς κυριολεκτικά τους οδηγούς μέσα από αυτό το απαράδεκτο σύστημα των ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή του χαρατσιού
της άγριας φορολόγησης του Δημότη που σταθμεύει, δεν μιλάω για την αντικοινωνική στάθμευση, για ράμπες, για διπλοπαρκάρισμα, για κατάληψη πεζοδρομιών. Μιλάω για αυτή την απαράδεκτη ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης που αναγκάζει το Αθηναίος να πληρώσει και μάλιστα ο Δήμος υπολογίζει να εισπράττει ετησίως 20 εκατομμύρια από αυτό το σύστημα. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθούν οι ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης, πρέπει να διευκολυνθεί ο κόσμος, όταν στο κέντρο της Αθήνας έχουμε όλα τα νοσοκομεία, έχουμε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, έχουμε όλα τα υπουργεία, δεν μπορεί να γίνεται κυριολεκτικά σαφάρι με αυτές τις ελλείψεις που υπάρχουν στα μέσα. Πρώτα απ' όλα και σταθερής τροχιάς, αλλά και στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, και στα λεωφορεία, να ουσιαστικά να κυνηγείται ο Αθηναίος, γιατί κατεβαίνει αναγκαστικά με το αυτοκίνητό του στην Αθήνα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι υποχρέωση του Δήμου να πιέσει την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση ελέγχει τις διοικήσεις όλων αυτών των οργανισμών, για να διαμορφωθεί ένα πιο συχνό και πιο φιλικό στις γειτονιές πρόγραμμα συγκοινωνιών που θα καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν η απόψινή συζήτηση θα μπορούσε να γίνει σε άλλους χώρους του Δήμου Αθηναίων, όπως για παράδειγμα στην πλατεία Εξαρχείων, στο πεδίο του Άριος ή στα στενά κοντά στην Ομόνοια. Και γι' αυτό θα ήθελα πρακτικά από τους υποψηφίους να μου πούν τι μπορούν να κάνουν σε ένα χρόνο, ώστε η συζήτηση την επόμενη χρονιά να γίνει σε αυτούς τους χώρους. Με βάση αυτό που ρώτησε ο Πάνος, αν σας δινόταν η δυνατότητα αύριο το πρωί να αλλάξετε ένα πράγμα μόνο, στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, ποιο θα ήταν αυτό? Αν πιστέψουμε τις έρευνες της κοινής γνώμης, το πρώτο πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Αθήνα είναι η οικονομική κατάσταση. Είναι ότι το νοικοκυριό δεν αντέχει να τα φέρει βόλτα. Υπάρχει πρόβλημα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, θα μπράβο. Έτσι. Άρα να ιεραρχούμε σωστά. Έχω ένα πρόβλημα με την κάμερα. Να ιεραρχούμε σωστά. Το έχετε. Ιεραρχήστε το, έτσι σας παρακαλώ. Υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Υπάρχει. Όταν το γενικεύουμε σε όλη την Αθήνα, αδικούμε την πίεση που υπάρχει σε συγκεκριμένες γειτονιές της Αθήνας. Με συγχωρείτε πολύ, εγώ περπατάω καθημερινά στα Άνω Πατήσια, στον Μπρομπονά, στον Άγιο Ελευθέριο, στην Αχαρνών, στην Κυπριάδου, γιατί εκεί ζω και μένω. Μπορούμε να περπατάμε το βράδυ. Μπορούμε να περπατάμε το βράδυ, γιατί δεν ήρθα σαν επισκέπτη στον Μπρομπονά. Καθημερινά περνάω από τον Μπρομπονά και από αυτές τις γειτονιές. Υποτιμούμε το πρόβλημα όταν τσουβαλιάζουμε όλη την Αθήνα, ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε μια σειρά περιοχές. Και είναι πρόβλημα εγκληματικότητας, είναι πρόβλημα δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων μαφίας, είναι πρόβλημα που έχει σχέση με τα ναρκωτικά, με τις πιάτσες, τις οποίες θέλετε και να νομιμοποιήσετε με τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης, με τις νόμιμες πιάτσες δηλαδή, για να κυκλοφορούν και το εμπόριο και η μαύρη αγορά και οι μαφίες γύρω-γύρω. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και είναι δουλειά της αστυνομίας να το αντιμετωπίσει. Η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι σώμα καταστολής. Η Δημοτική Αστυνομία έχει 30 αρμοδιότητες που δυστυχώς το περισσότερο έργο που κάνει είναι να κόβει κλίσεις και να ελέγχει την ελεγχόμενη στάθμευση. Αυτή είναι η εμπειρία εκατοντάδων Αθηναίων με τους οποίους και εγώ συναντώ και εγώ κουβεντιάζω όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται εάν διολυσταίνουμε σε μια, να το πω έτσι, ατζέντα νόμος και τάξη, η οποία κυριολεκτικά δυναμητίζει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις αυτό καθεαυτό το πρόβλημα. Και υπάρχει ένα θέμα. Η ελληνική αστυνομία έχει και τεχνογνωσία και προσωπικό έμπειρο. Φυσικά είναι κακοπληρωμένο, γιατί έχει δεχθεί και αυτό τις μειώσεις των μνημονίων. Το οποίο μπορεί να προσανατολιστεί εκεί και όχι στην καταστολή, όχι στις μονάδες των ΜΑΤ, όχι στο χτύπημα διαδηλωτών. Αν προσανατολιστεί στο να αντιμετωπίσει το έγκλημα, εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει. Υπάρχει θέμα με το Δήμο, υπάρχει. Είναι στην ευθύνη του ο φωτισμός. Είναι στην ευθύνη του το πράσινο. Είναι στην ευθύνη του η καθαριότητα. Είναι στην ευθύνη του το να ζωντανέψουν περιοχές. Οι Λόφοι, στους Κουζέ, στο Στρέφι, στον Άγιο Γεώργιο, στο Λαμπράκι. Να ζωντανεύσουν με μια σειρά παρουσίες. Εμείς είχαμε προτείνει και δημοτικά περίπτερα σε αυτούς τους χώρους, ώστε να ενισχύεται, αν θέλετε, η κίνηση, η παρουσία σε αυτόν τον χώρο. Και φυσικά, εδώ κοιτάξτε, επειδή γινόμαστε πολύ εύκολα κυνηγοί τραπεζοκαθισμάτων, σε πλατείες, σε πάρκα, σε περιοχές, αν δεν υπάρχουν χώροι για να κάτσει ο άλλος, να πιει τον καφέ του,
φτηνά, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την απουσία ενός κόσμου που δημιουργεί όρες και συνθήκες, αν θέλετε, ανάπτυξης παραβατικότητας. Και γι' αυτό είναι παράλογο, το λιγότερο παράλογο, αυτό που έκανε η σημερινή διοίκηση, η οποία, ας μου επιτρέψετε κύριε Κοτρότσο, επειδή το έχω πει και του Δήμαρχου. Να το κλείσουμε με αυτό. Ναι, το έχω πει και του Δήμαρχου. Θα γίνει ο σάκος του μπόξ σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Λέτε για τον κύριο Καμίνη. Για τον τώρα. Κύριο Καμίνη, ναι, λέω, του το έχω πει. Ενώ ο συνδυασμός του μοιράζεται στον κύριο Γερουλάνο και στον κύριο Μπακογιάννη. Λοιπόν, και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισαν προκαταβολή. Αναγκάζουν τους επαγγελματίες Αθήνας να προκαταβάλουν τα τέλη κατάληψης χώρου, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν κυριολεκτικά να σταθούν. Θέλουμε ζωή στις πλατείες, στα πάρκα, στις γειτονιές. Χρειαζόμαστε και τους επαγγελματίες εστίασης. Γιατί είναι μικρομαγαζάτορες, είναι μικροεπαγγελματίες και πρέπει να στηριχτούν και μειώνοντας τα τέλη και δίνοντας ανάσα στον κόσμο, άρα ζωντανεύοντας και τις γειτονιές. Γιατί αν δούμε πλατείες της Αθήνας που έχουν ζωντανή παρουσία, έτσι, οι επαγγελματίες, θα δούμε ότι η παραβατικότητα μειώνεται. Βλέπουμε ότι η Αθήνα έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενο. Θα ήθελα να μου πείτε το δικό σας όραμα για την πρωτεύουσα της χώρας. Αν δηλαδή υπάρχει κάποια πόλη η οποία θα θέλατε να είναι το πρότυπο, να είναι ο οδηγός και σε αυτή την πόλη να μοιάσει η Αθήνα επί των ημερών της Δημαρχίας σας. Ακούστε, ας αφήσουμε τα οράματα, ας αφήσουμε τα σχέδια για τις στρατηγικές και ας δούμε μια σκληρή πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιστρέψουμε. Για να δώσει τη μάχη της καθημερινότητας πρέπει να έχει καθαρό μέτωπο αντιπολίτευσης απέναντι σε κυβερνήσεις, είτε τη σημερινή είτε την αυριανή, που έχουν φτιάξει ένα ασφικτικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί ο Δήμος. Δηλαδή, έχει κατακριουργηθεί η κρατική χρηματοδότηση. Έχει αντικατασταθεί από τα λεγόμενα ιδία έσοδα, από την άγρια δημοτική φορολογία. Πάνω από 200 εκατομμύρια πληρώνουν οι Αθηναίοι. Και ακούω, έχουμε εκατομμύρια εδώ, έχουμε εκατομμύρια εκεί, αλλά το ποιος πληρώνει το μάρμαρο και ποιος δεν πληρώνει, που ελπίζω να μας δοθεί ο χρόνος για να απαντήσουμε αργότερα, για να φανεί για ποιο δουλεύει ο Δήμος και αυτή η πολιτική. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα. Έχει συρρυκνωθεί σήμερα ο Δήμος. Ξέρετε ότι ο Δήμος της Αθήνας έχει μια εταιρεία αναπτυξιακή, η οποία υποτίθεται δουλεύει για την ανάπτυξη, με 200 εργαζόμενους που αμείβονται πάνω από το μεσόωρο. Την ίδια ώρα η διεύθυνση τεχνικών έργων για τα κτίρια, που σε αυτά μετριώνται και 300 σχολικά συγκροτήματα, έχει μόλις 60 εργαζόμενους. Αυτό είναι μια πορεία συρρήκνωσης, υποβάθμισης, που ξεκίνησε από τα πρώτα μνημόνια, συνεχίστηκε στα δεύτερα. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αντιστραφεί. Και για να αντιστραφεί, πρέπει να έχεις καθαρό μέτωπο απέναντι σε μια πολιτική, η οποία, κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για τον ηλεκτροφωτισμό. Μου κάνει εντύπωση. Ποιο είναι το βασικό θέμα του ηλεκτροφωτισμού στην Αθήνα? Η ιδιωτικοποίησή του από την απερχόμενη δημοτική αρχή. Η ιδιωτικοποίηση, η οποία βρήκε τη σύμφωνη γνώμη της αποκεντρωμένης, δηλαδή του κράτους. Ο Δήμος, έλεγαν οι υπηρεσίες, έχουμε πάρει πλέον ανταλλακτικά. Έχουμε ανταλλακτικά. Από προηγούμενους διαγωνισμούς. Έχουμε ανταλλακτικά. Έχουμε τη δυνατότητα. Γιατί έρχεται το Μάρτι του 18 πρόταση ΣΔΙΤ στον ηλεκτροφωτισμό που δίνει το 70% της πόλης σε ιδιώτες. Και μάλιστα δίνοντάς τη δυνατότητα να εισπράττουν από τα τέλη ηλεκτροφωτισμού. Αν δεν αναστραφεί αυτή η πορεία, αν δεν στηριχτεί το δυναμικό του Δήμου, αν δεν στηριχτούμε σε αυτές τις καθημερινές λειτουργίες, οι οποίες αφορούν ένα πιεσμένο λαϊκό εισόδημα. Στην Αθήνα υπάρχει φτώχεια, υπάρχει ανεργία, υπάρχει πάνω από το μέσο όρο του πληθυσμού. Το 1 τέταρτο του πληθυσμού, το 23%, είναι μετανάστες, οι οποίοι ζουν χρόνια στην Αθήνα. Αυτός ο κόσμος λοιπόν για να στηριχτεί θέλει ένα Δήμο ο οποίος θα δίνει τη μάχη με ιεραρχήσεις για τη δική του καθημερινότητα, τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, το πράσινο, τους ελεύθερους χώρους που τους χάνουμε, με υπογραφές δημάρχου και κυβέρνησης. Πάει ο Προμπονάς, 55 στρέμματα, τσιμέντο. Πάει η Ακαδημία Πλάτωνος με υπογραφή και Σταθάκη και Καμίνη. 22.000 τετραγωνικά σκοπεύουν να φτιάξει ο επιχειρηματίας στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν κινητοποιώντας τον κόσμο, πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ, διεκδικώντας και κατακτώντας. Γιατί έχουμε περιθώριο να κατακτήσουμε με μια άλλη πολιτική. Να περιέλθει το πεδίο του Άρεως στην αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Συμφωνείτε με αυτήν την πρόταση? Το λέω γιατί υπήρξε το πεδίο του Άρεως τα τελευταία χρόνια
πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης διαφόρων φορέων και σκληρής κριτικής στην κυρία Δούρου. Και ακούσαμε τώρα τον κύριο Μπακογιάννη να λέει ότι τον τελευταίο ένα χρόνο έχει γίνει σημαντική δουλειά. Κύριε Σοφιανέ, αλλά μην βγάλουμε κοιτάξτε λόγο. Τώρα, γιατί, να σας πω, δεν είναι θέμα λόγου, γιατί το να περιέλθουν αρμοδιότητες χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό, προφανώς, θα σας πω, όχι προφανώς, εννοεί όλα μαζί. Να σας πω εγώ, γιατί ήρθε ο Εθνικός Κήπος στην ευθύνη του Δήμου της Αθήνας και από 24 εργαζόμενους πριν από 4 χρόνια, τέτοιο καιρό όταν είχαμε δημοτικές εκλογές, σήμερα έχουμε 7. Έτσι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο το ποιος το έχει, να το έχει ο Δήμος Αθήνας, εντάσσοντας ένα γενικότερο σχεδιασμό για τα πάρκα και για το ζωντάνεμά τους. Αλλά με τι πόρους και με τι προσωπικό. Γιατί αν είναι να έχουμε εταιρεία security, όπως έδωσε τα εύσημα στην κυρία Δούρου, σωστά ο κύριος Μπακογιάννης, για τη λογική του λέω, σωστά τα εύσημα. Αν είναι να έχουμε συνεργείο το οποίο θα κυπεύει εργολαβία. Ωραία. Αν είναι όλο αυτό. Κατανοητό, το πράγμα, μην το ανοίγουμε δείχνει περαιτέρω την εικόνα της συναντήληψης που υπάρχει. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα κεντρικά και προφανώς εσείς βάζετε και τα υπόλοιπα. Πρώτον, απευθυνόμενοι όλοι σας τώρα στους δημότες και στους πολίτες που μας βλέπουν, οι οποίοι πληρώνουν δημοτικά τέλη, πληρώνουν συγκεκριμένα ποσά προς τον Δήμο. Εάν είστε δήμαρχος αύριο, τα δημοτικά τέλη θα μειωθούν, θα βρείτε πόρους και από άλλες πλευρές και από ποιες, θα αυξηθούν, θα παραμείνουν τα ίδια? Και επίσης, το έθεσε νομίζω ο κύριος Σοφιανός, είχα σκοπό να το θέσω και εγώ, ποια είναι αυτή τη στιγμή, σε ποιο ύψος είναι η δανειοδότηση του Δήμου Αθηναίων, εξυπηρετείται, σε ποιο βαθμό και αν θεωρείτε ότι είναι σε ένα τέτοιο ύψος που υπονομεύει ενδεχομένως μια σειρά από δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή και γνωρίζουμε την κατάσταση του Δήμου και γνωρίζουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεν λέω ότι άλλοι δεν το γνωρίζουν, όλοι τη γνωρίζουμε λίγο πολύ. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι είναι απόλυτα ρεαλιστικό, εφικτό και υλοποιήσιμο άμεσα από 1η του Σεπτέμβρη να μειωθούν 30% τα τέλη και στο συντελεστή κατοικίας και στο συντελεστή επαγγελματικής στέγης. Ιδιαίτερα στην επαγγελματική στέγη. Έχουν γονατίσει τους επαγγελματίες της Αθήνας με 6,2 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεύτερον, πρέπει να καταργηθεί η λεγόμενη ανταποδοτικότητα. Και μπορεί να καταργηθεί. Και αν θέλετε να ψάχνουμε πρότυπα, εγώ θα σας πάω Ελλάδα, Πάτρα. Κατάργησε την ανταποδοτικότητα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο Πανδά να εισέπραξε το 2018 1.068.000 και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός που ψηφίστηκε προβλέπει 3.850.000 να εισπράξουν το 19. Από τα κολυβητήρια, από τα γηπεδάκια, από τις ακαδημίες, από πράγματα δηλαδή που ο Αθηναίος μπορεί να τα παίρνει με συμβολική τιμή ενός 2-3 ευρώ. Μάλιστα. Κατάργηση ελεγχόμενης στάθμευσης των ζωνών. Δεν μπορεί να αναγκάζεις τον δημότη να πληρώνει 80.000 ευρώ το χρόνο για να παρκάρει το αυτοκίνητό του στο σπίτι. Ξεσηκώθηκε το ΜΕΤΣ, δεν προχώρησε η κεντροαριστερά που διοικεί το Δήμο στην επέκταση των ζωνών. Και φυσικά, επειδή το διατάφτα είναι το αποτέλεσμα και η ανάγκη να εισπράξεις από αυτόν που έχει. Εγώ σας ρωτάω, είναι δυνατόν οι ξενοδόχοι της Αθήνας, με τους οποίους συναντιέστε, κύριοι υποψήφοι των άλλων κομμάτων, να δηλώνουν, να φορολογούνται με το τέλος που εισπράττουν, το τέλος διαμονής, για 240 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο, όταν έχουμε 6 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα, με 3 διανυχτερεύσεις ο καθένας και με 60 ευρώ το δωμάτιο, στοιχεία του ΣΕΤΕ, ΣΕΤΕ νομίζω λέγεται αυτά, ΣΕΤΕ. Δημοσιευμένα. Και το τέλος το οποίο εισπράττει ο Δήμος είναι για 1.300.000. Βάλτε τον τζίρο κάτω. Θα τα εισπράξουμε αυτά τα λεφτά? Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα φορολογηθούν σαν επαγγελματική δραστηριότητα? Αλλιώς τα ξορκίζουμε. Όμως η πλατφόρμα ελέγχεται από επιχειρηματίες στην Αθήνα, το 55%. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί τα διαμερίσματα αυτά να έχουν τέλη κατοικίας. Θα πάνε τέλος επαγγελματικής στέγης. Θα πληρώσουν το τέλος διαμονής, γιατί αξιοποιούνται για επαγγελματική. Τώρα λέτε για το Airbnb. Βεβαίως. Γιατί αξιοποιούνται για επαγγελματική δραστηριότητα. Αγοράζουν πολυκατοικίες πλέον. Υπάρχουν χρυσές βίζες στην Αθήνα. Γιατί να μην πληρώσουν χοντρά λεφτά
αυτοί οι ξένοι που έρχονται στην Αθήνα. Γιατί για τους μετανάστες διάφοροι φωνάζουν. Για τις χρυσές βίζες, 1500 έχει η Αθήνα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν δυνατότητες και πρέπει να μπει και ένα τέλος σε αυτή την εκχώρηση αρμοδιοτήτων χωρίς σπόρους στους Δήμους. Γιατί ήρθε εγκύκλειος και θα ήθελα την τοποθέτηση. Εμείς θα το θέσουμε αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με συγχωρείτε, την Πέμπτη. Ήρθε εγκύκλειος από το Υπουργείο Παιδείας που λέει τα τμήματα ένταξης, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, για να λειτουργήσουν θα πιστοποιήσει ο Δήμος ότι έχει κονδύλι για να τα λειτουργεί. Δηλαδή τα τμήματα ένταξης στην εκπαίδευση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια θα λειτουργούν μόνο αν ο Δήμος βρίσκει λεφτά για να τα λειτουργεί. Όταν η κυβέρνηση σημερινή, όπως και οι προηγούμενες, έχουν περικόψει στο 50% τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Στο παρελθόν, πολλοί πολιτικοί χρησιμοποίησαν το Δήμο της Αθήνας σαν εφαλτήριο για να μεταπηδήσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τι μας εγγυάται ότι θα κάνετε κι εσείς το ίδιο. Δεσμεύεστε στοιχειωδώς πιστικά ότι θα παραμείνετε στις θέσεις τουλάχιστον για μια τετραετία που θα σας τοποθετήσουν οι δημότες με την ψήφο τους. Όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, νομίζω ότι η ίδια η πείρα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει, δεν ακουμπάει το ερώτημά του, έτσι. Η διάταξη των στελεχών και που κάνουμε στους Δήμους και στις περιφέρειες είναι τα στελέχη μας να μένουν και να δίνουν τη μάχη στο Αυτό Δήμο. Αυτό είναι αλήθεια, ομολογώ ότι είναι λίγο περιττό για σας. Είμαι 9 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Ο Γιάννης ο Πρωτούλης, ο υποψήφιος περιφερειάρχης, είναι εν ενεργεία περιφερειακός σύμβουλος. Επιτρέψτε μου να πω όμως, σχολιάζοντας, ότι αφορά τον Αθηναίο η πολιτική θέση και η πολιτική τοποθέτηση. Γιατί και η ικανότητα στη λάτζα, η ικανότητα στον αγωνιστή, στο να διεκδικήσεις, να ελαφρύνεις, έχει να κάνει και με τη στάση απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση και στην κυρίαρχη πολιτική. Άρα ενδιαφέρει τι λένε και για τις πρέσπες. Ενδιαφέρει τι λένε και για τα σουλάτσα του Αμερικάνου πρεσβευτή. Ενδιαφέρει εάν το Ίδρυμα Σόρος έχει για παράδειγμα με την ΜΚΟ του το σταθμό Λαρίσης και κάνει δουλειά με τους μετανάστες. Ενδιαφέρει το ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στο ενημερωτικό της σημείωμα είπε ότι αξιοποιούμε Δήμους, ΜΚΟ κλπ. Για να περάσουμε την πολιτική μας. Και τώρα όσον αφορά για τα επιτεύγματα και των σημερινών και των προηγούμενων κυβερνήσεων, για να μην χαλάσω το κλίμα, ξέχασε ο κύριος Λιόπουλος να αναφερθεί και σε μια σειρά αρνητικά κόκκινα τα οποία τα έχουμε αναδείξει στη Βουλή όσον αφορά το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, μιας και τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε 44 νεκρούς, ειδικά στους Δήμους και ειδικά κατά κύριο βάρος στην καθαριότητα. Αισθάνεστε πολιτικά πιο κοντά σε επιμέρους θέματα τα οποία βελτιώνουν, στηρίζουν το εισόδημα, απαντούν σε διεκδικήσεις και τέτοια επιμέρους θέματα υπάρχουν, εννοείται ότι αυτά τα στηρίξαμε και θα τα στηρίξουμε. Όμως υπάρχει, εννοείται, μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή με τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν με βάση τις επιλογές τους και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τις κεντρικότερες. Μάλιστα.